σοκολάτα, 4 αυγά, 4 κρόκους, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 120 γραμμάρια αλεύρι μαλακό κοσκινισμένο. Το τίποτα, έτσι. Λίγο αλεύρι και λίγο βούτυρο για τα μπολάκια μου. Και για την καραμέλα γάλακτος θέλω 100 γραμμάρια μαύρη ζάχαρη, 50 γραμμάρια βούτυρο, 150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος και 2 πρέζες ανθό αλατιού. Εύκολα και γρήγορα. Αυτό που θα σας πάρει χρόνο είναι να λιώσετε τη σοκολάτα, που είναι το τίποτα. Έτσι, μπράβο. Κόψτε και μέσα, μην κρυώνει, γιατί όσο είναι ζεστό μέσα είναι υγρό, αλλά όσο κρυώνει θα αρχίσει να σφίγγει, εντάξει. Έτσι, μπράβο, Φέη μου. Σοκολατοκατάσταση μέσα. Παναγία μου. Τέλειο. Σοκολατένιο. Θεϊκό. Είναι κανονικό σουβλέ αυτό. Είναι θεϊκό. Δεν είναι ψεύτο σουβλέ. Έχει μέσα, δείτε, δείτε, δείτε να το γυρίσω. Είναι φουλ τη σοκολάτα. Ζα. Έτσι, τζα. Και λοιπόν, καραμέλα από πάνω γάλα. Και καραμέλα γάλα. Δοκίμασε και την καραμέλα μαζί με τη σοκολάτα και πες μου τώρα τη γνώμη σου γι' αυτό. Είναι από τους συνδυασμούς που σκοτώνει. Είδες τι ωραίο. Και σκέτη η καραμέλα είναι θεϊκή. Καραμέλα γάλακτος. Είναι σαν να τρώτε εκείνες τις θεϊκές καραμέλες βουτύρου γάλακτος όταν ήμασταν παιδάκια που είναι μαλακές. Ναι, ναι, ναι. Και είναι λίγο αλατισμένο. Είναι η απογείωση της ωραίας γεύσης. Και βάζεις αλάτι, αλάτι. Με το ζόρι θα σου δώσω. Πρέπει να δοκιμάσεις. Καλά σου λέει. Είναι θεϊκό. Και είναι και παιδιά πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή πιο πολύ χρόνο μου παίρνει να λιώσω τη σοκολάτα. Πρώτη φορά. Είναι εμπειρία ζωής. Ωραία. Ωραία. Εμπειρία. Αυτό που θα κάνω τώρα, κοριτσάκια μου, δοκιμάστε εσείς. Βάζω τη σοκολάτα με το βούτυρο σε μπεν μαρί να λιώσει. Τέλος. Πάει το ένα στάδιο. Παιδιά, είδες τι ωραίο. Είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό. Φοβερό. Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει. Κοίταξε, με μία δεν καταλαβαίνεις όμως αυτό. Θέλει άλλο, έτσι, μπράβο, Λίτσα μου. Αφού με έβαλε να πάω, είδες, να πάω. Αυτό είναι να μην δοκιμάσεις. Άμα δοκιμάσεις, τελείωσε. Παιδιά, και ελαφρύ και δεν έχει. Καμιά φορά το σουφλέ έχει αυτούς τους κόκκους του κέικ. Αυτό είναι όλο. Είναι αέρας. Αέρας. Είναι αέρας σοκολατένιος. Λοιπόν, 4 ολόκληρα. Το λατρεύει ο εγγονός μου. Να το κάνει. Θα το φτιάξω. 4 ολόκληρα αυγά. 4 κρόκους αυγών στο μίξερ μου με τη ζάχαρη να γίνουν μία άσπρη παχιά κρέμα. Θα προσέξετε μόνο αυτό, έτσι, τίποτα άλλο. Δεν έχει καμία άλλη δυσκολία. Αυτό και το ψήσιμό του. Πόσα αυγά έβαλε? 4 αυγά και 4 κρόκους. Πέφτει περίπου 3 τέταρτα του αυγού στον κάθε μισό αυγό πέφτει περίπου, γιατί βγαίνουν γύρω στα 10 με 11 ατομικά σουφλέ. Αυτό λοιπόν, για να μην μυρίζει. Καλέ μου. Είδες τι ωραίο. Για να μην μυρίζει αυγουλίλες καθόλου, θα πρέπει να χτυπηθεί με τη ζάχαρη, Φέη μου, μέχρι να γίνει κατάσπρο, να γίνει παχιά πυκνή κρέμα. Όταν ξεκινάω και το δουλεύω εδώ με το μίξερ μου, στην αρχή είναι νερουλό. Τώρα θα φύγουμε μακριά, θέλει ακριβώς στα 4 λεπτά, 3 με 4 λεπτά είναι έτοιμο. Θα γίνει μια παχιά κρέμα σαν μια μους κίτρινη. Έτσι πρέπει να γίνει. Το άλλο πράγμα που πρέπει να προσέξω στα σουφλέ μου είναι να χρησιμοποιήσω ατομικά, αν θα χρησιμοποιήσω ατομικά σκεύη, θα πρέπει να φροντίσω να τα σημιζάρω πολύ καλά. Δηλαδή να τα βουτυρώσω και να τα αλευρώσω πολύ καλά. Και το πιο σωστό απ' όλα είναι να μην χρησιμοποιείτε λιωμένο βούτυρο. Θέλω να μου σημιζάρετε με μαλακό βούτυρο. Έχει μεγάλη διαφορά, παιδιά. Τι εννοείς, ποια είναι η διαφορά? Δεν κανένα καινούριο παιδί στο εστιατόριο, η αγκαρία που κάνει είναι να σημιζάρει τα μπολάκια. Συγγνώμη, τι εννοείς λιωμένο βούτυρο και. Αυτό. Το λιωμένο βούτυρο είναι το βούτυρο που είναι σε υγρή μορφή, που το βάζω εδώ και το λιώνω και γίνεται νερό. Εντάξει, που γίνεται. Το αγοράζεις έτσι έτοιμο? Όχι, παιδί μου, να. Παίρνω λίγο βούτυρο, έτσι. Έχει όμως, υπάρχει έτοιμο, το ξέρεις, και υγρό. Ναι, λιωμένο, ναι. Δεν θέλω όμως τέτοιο, αυτό λέω. Γιατί? Θέλω το βούτυρό μου να είναι έτσι. Γιατί αυτό κάθεται καλά πάνω στα μπολάκια. Και για να είμαι πιο σίγουρη ότι θα γίνει ακόμα καλύτερο το σημιζάρισμα να ξεφορμάρω, αυτό ας πούμε τώρα είναι ένα εύκολο σουφλέ που δεν θέλει και πολύ ζόρι για να βγει. Αλλά υπάρχουν άλλες συνταγές με σουφλέ που είναι πιο δύσκολες να ξεκολλήσουν. Όπως είναι, ας πούμε, ένα σουφλέ με φρούτα. Είναι πιο δύσκολο να ξεκολλήσει. Οπότε πρέπει να προσέξω πάρα πολύ το σημιζάρισμα. Το βουτύρωμα δηλαδή. Πάμε να δούμε και μία τον δώρο μέχρι να βουτυρώσω. Καλείτε στο 90 11 51 51 70 για να γίνουν δικά σας όλα αυτά τα προϊόντα της Βίκο. Βλέπετε 1, 2, 3, 4 και ψυστιέρα και γάστρα μεγάλη, τεράστια και γκριλιέρα και φόρματα πάντα. Οπς. Κόψε ένα εδώ πάνω να τρέξει σοκολάτα υγρή. Τράβα το να τρέξει. Ανάποδα, συγγνώμη. Ναι, δεν πειράζει. Δεν παθαίνει τίποτα. Λοιπόν, πού το βάλα εδώ. Ναι, ναι.
Βλέπετε, θέλω το βούτυρό μου να είναι μαλακό. Αυτό εννοώ να είναι το βούτυρο μαλακό. Να βάλουμε την καραμέλα. Βεβαίως. Ναι, εδώ στην έχω. Έλα, πάρτη. Θα δείξουμε και πώς κάνουμε την καραμέλα. Η συνταγή της καραμέλας δεν υπάρχει, είναι θεϊκή, έτσι. Έλα. Το βούτυρο λοιπόν, δείτε, θέλω να το δείτε σε τι μορφή είναι. Έλα. Δεν θέλω να είναι λιωμένο. Θέλω να είναι όπως σας το δείχνω εγώ τώρα. Θέλω να είναι μαλακό. Αυτό, να είναι σαν κρέμα δηλαδή, αλλά όχι λιωμένο. Αυτό κάθεται καλύτερα πάνω στα μολάκια μου, κάνει παχύ στρώμα και θα μου βοηθήσει το σουφλέ να γλιστρήσει και να ανέβει επάνω. Αυτό θα το γεμίσω, αφού τα κάνω όλα, θα κάνω άλλο ένα. Άλλο ένα. Έτσι. Και Μπεν Μαρή κάνει τη σοκολάτα, σοκολάτα με το βούτυρο. Ρίχνε εσύ πότε κανένα ανακάτεμα. Έχουμε πει πολλές φορές όταν κάνουμε Μπεν Μαρή, δεν θέλω παιδιά να βάζετε τον μπολ. Να ακουμπάει το μπολ της σοκολάτας πάνω στο νερό. Απαγορεύεται ρητά, θα καεί η σοκολάτα. Το μπολ τώρα... στο νερό δεν κάνει. Ναι. Αν και τώρα έχω βάλει βούτυρο και την προστατεύουμε, γιατί το βούτυρο όταν λιώνει η σοκολάτα το προστατεύει. Όπως βλέπετε όμως εδώ, και πάλι δεν το έχω δυνατά, το έχω στο 6, απλά είναι δυνατή η κουζίνα. Αυτός ο ατμός που βγαίνει εδώ από το πλάι, αυτός ο ατμός, εάν το μπολ μου είναι κοντό και γυρίζει μέσα. Είναι λάθος. Θα μου χαλάσει τη σοκολάτα. Όχι τώρα που έχω το βούτυρο. Όταν δεν έχει λιπαρή ουσία η σοκολάτα και την κάνω Μπεν Μαρή, ο ατμός, το νερό που γυρίζει και ξαναπέφτει μέσα θα μου πετρώσει τη σοκολάτα. Άρα δεν κάνει από τα πλαϊνά της κατσαρόλας να βγαίνει πολύ ατμός από εδώ. Ναι, αλλά πρέπει να έχουμε και μεγάλο μπολ. Δηλαδή να το φροντίζουμε αυτό. Έτσι. Τώρα έχω το βούτυρο μέσα που προστατεύει το λιώσιμο της σοκολάτας και δεν θα πάθει τίποτα. Δεν με πειράζει καθόλου. Και είναι σχεδόν έτοιμη. Ελάτε να δείτε εδώ πώς έγινε. Το βλέπετε. Πόση ώρα. Θέλει ακριβώς 3 με 4 λεπτά. Κρέμα. Να γίνει η ζάχαρη με τα αυγό κρέμα. Έγινε μία μους. Κάτσε να τα βγάλουμε αυτά, παιδιά. Ένα λεπτό δώστε μου. Το κλείνω, Αργυρό. Κλείστο. Το κλείνω και θα το ανοίξω να το δουν. Wow. Καίγομαι. Πω. Και αυτό. Το βλέπετε. Και αυτό. Γίνεται κρέμα αυτό. Κρέμα. Γίνεται σαν μια ωραία μους. Έτσι, Λίτσα μου, βάλε πράγμα μπόλικο πάνω. Αφού λοιπόν, παιδιά, θα κάνω αυτό, θα αλευρώσω και πολύ καλά τα μπολάκια. Δηλαδή, είναι πολύ απλή η διαδικασία. Απλά θέλει να προσέχετε μερικά πράγματα. Α, και τα αλευρώνεις. Πολύ καλό αλεύρωμα, πολύ καλό βουτύρωμα. Κάθε ένα που αλευρώνω. Ναι, βάλε. Έτσι κι αλλιώς θα τα πάρουν πάνω τα παιδιά. Πάνω που το έβαλα. Λοιπόν, από το ένα στο άλλο. Να πάει και στα πλαϊνά του θέλω, έτσι. Είναι λεπτομέρειες, πρέπει να τις ξέρετε αυτές. Από το ένα στο άλλο. Το κάνω τούμπα εδώ. Τεινάζω το περιτό. Βλέπετε, δεν θέλω να φαίνονται μέσα. Δεν θέλω να φαίνεται μέσα αλεύρι. Το τείναξα και τώρα βάζω το επόμενο. Παιδιά. Θα μας πούνε τα παιδιά, έχουν από πίσω. Φέρνει τώρα ο Αλέξης. Λοιπόν, παίρνω τώρα τη σοκολάτα μου. Καλό είναι η σοκολάτα μου αφού λιώσει. Να την αφήσω εδώ πάνω στον πάγκο μου για γύρω στα 5-6 λεπτάκια, ανακατεύοντας επίσης, για να χλιαρίνει. Δεν θέλω να ρίξω την καυτή σοκολάτα πάνω στα αφρατεμένα μου αυγά, γιατί θα πέσει ο όγκος, εντάξει. Αν έχω την υπομονή να περιμένω, είδατε τι ωραίο πράγμα έγινε αυτό. Πολύ. Έτσι πρέπει να είναι. Να είναι αφρός. Θα το ρίξουμε όμως τώρα, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να περιμένουμε. Και ένα άλλο πράγμα που και με το χτύπημα δεν μυρίζει και αυγουλίλα. Κατάλαβες, χτύπα, εγκλωβίζει αέρα μέσα και χάνεται τη μυρωδιά του αυγού. Τώρα σιγά σιγά θα ρίξουμε μέσα τη σοκολάτα. Να σας πω ότι μπορείτε να τα έχετε. Η σοκολάτα να είναι χλιαρή, έτσι το ξαναλέω. Μην κοιτάτε εμένα που το βάζω αμέσως. Τι ωραίο που είναι. Ναι, Παναγία μου, και ομό τρώγεται. Τέλειο είναι. Θυμίζει λοιπόν το αυγό που μας έκανε η γιαγιά. Έτσι, μπράβο. Τον ντεκότο, βέβαια. Λοιπόν, το κλείνω αυτό τώρα. Θα κάνουμε ένα ωραίο ανακάτεμα στο χέρι και θα ρίξω μέσα και το αλεύρι μου. Το αλεύρι πρέπει να είναι κοσκινισμένο για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να εξαφανιστούν τα κομπάκια. Είδατε τι είπε η Φέη στην αρχή. Καμιά φορά τρώμε ένα σουφλέ και μέσα βρίσκουμε κομπάκια. Το ζεστό κομμάτι είναι ωραίο και γύρω-γύρω οι κομπάκια. Αυτό είναι έτσι. Όλο. Αυτό είναι όλο ωραίο. Δηλαδή το μέσα είναι λιωμένο και το γύρω-γύρω αφρός. Έτσι. Μπράβο. Θα κοσκινήσουμε λοιπόν το αλεύρι μας μέσα στο μείγμα και απλά θα ανακατέψω από κάτω προς τα πάνω. Δεν το κάνω στο μίξερ αυτό. Τώρα ξέρεις τι θέλω από σένα, ναι. Πες. Τώρα θα δεις τι θέλω. Εσύ θα κάνεις την καραμέλα γάλακτος, γιατί δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Η Λίτσα θα την κάνει. Άντε, εσύ να πας στο γλυκό και θα την κάνει.